πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν τα έχεις με ένα συνεποδεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπος σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Και δικό σου. Και δικό σου. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια σου. Ένα εκπληκτικό τραγούδι του αγαπημένου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισαάκ Σούση. Με αυτό το τραγούδι εγκαινιάστηκε ουσιαστικά η συνεργασία μου με τον Λαβρέντη, που εξελίχθηκε σε μία από τις καλύτερες που μου έχει τύχει ποτέ. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ότι υπάρχουν τώρα και η νέα γενιά. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο γονείς που τα παιδιά τους, πολύ μικρά, τραγουδούν τα τραγούδια σου και τα αγαπάνε. Ναι. Πώς αυτό, φαίνεται αυτό? Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε έναν τραγουδιστή. Το να μπορέσει να είναι, δηλαδή τα τραγούδια του να μπορέσουν να περνάνε στα χρόνια και να περνάνε και στις γενιές. Και λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα. Η εγγονή μου που είναι 2,5 χρονών, της τραγουδάω κότσιρα και ξέρει όλα του τα τραγούδια. Πόσο? Στην εγγονή μου λέει που είναι 2,5 χρονών. 2,5 χρονών. Μάλιστα. Τραγουδάω κότσιρα. Προφανώς από το ραδιόφωνο θα τα έχει ακούσει. Χαιρετίσματα από τον Φραγκίσκο, Σταύρο και Έφη από Ανθούσα. Η κυρία Ρένα, τον έχει ο Θεός καλά για το ωραίο τραγούδι που μας χαρίζει. Από Βουλγαρία ο θείος σου τηλεφώνησε και σου εύχεται καλή επιτυχία στο νέο σου δίσκο. Έχω θείο στη Βουλγαρία. Έλα μου ντε. Έτσι λέει. Παιδιά, να ρωτάμε και τα ονόματα. Ποιος είναι ο θείος που πήρε από τη Βουλγαρία? Μήπως είσαι ένα ξεχασμένο θείο και σου αφήσει και τίποτα. Έλα μου ρε. Από Βουλγαρία πάντως πήρε. Κάποιος θείος μου θα είναι. Από Ηράκλειο Κρήτης. Παιδιά, κάνει και ζέστη. Είναι το καλύτερο παιδί. Καλή επιτυχία στη νέα του δουλειά. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα αισιόδοξα μηνύματα που μας μεταφέρουν τα τραγούδια του. Πάρα πολλά μηνύματα τέτοια. Από Σύρο, Ραφίνα, Πετρούπολη, Κύπρο, Καλαμάτα, Ιωάννα, Χαλκίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένιωσες ποτέ εγκλωβισμένος μέσα στην εικόνα σου, Βρεγιάννη? Στην εικόνα μου. Όχι, δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή πήγα να εγκλωβιστώ όσον αφορά τα τραγούδια. Εννοώ τις επιλογές μου όσον αφορά τη μουσική. Το άγχος, ξέρεις, που σε πιάνει όταν κάνεις έναν δίσκο και πάει πάρα πολύ καλά και αισθάνεσαι αυτόν τον εθισμό να το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις και να το ξανακάνεις. Ναι, όταν έχεις πουλήσει, αλλά σε ένα δίσκο 170.000 ναι, κομμάτια, αρχίζεις και λες, οκ, τώρα που βρίσκομαι. Αυτό το αισθάνθηκα. Δεν το πραγματοποίησα ευτυχώς. Τι δεν πραγματοποίησες δηλαδή? Δεν το έκανα πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να αισθάνθηκα εγκλωβισμένος, αλλά τελευταία στιγμή πάντα κατευθυνόμουν κόντρα σε όλο αυτό. Αλλά με την εικόνα μου δεν το νιώσα ποτέ. Με την εικόνα μου. Και γενικά να σου πω για κάτι, και δεν μου αρέσει κιόλας η εικόνα. Τι είναι? Δεν μ' αρέσει, δηλαδή εντάξει, όχι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει να με βλέπω στην τηλεόραση, ας πούμε, γι' αυτό και δεν πηγαίνω περισσότερο. Δεν μ' αρέσει να με βλέπω γενικά, μ' αρέσει να μ' ακούω, ξέρω εγώ, να ακούω τα τραγούδια μου. Αυτό που είναι η ουσία δηλαδή. Όταν είσαι κάπου οδηγείς ή εσύ, ξέρω εγώ, πηγαίνεις με το αυτοκίνητο και τύχεις στο ραδιόφωνο να είναι τραγούδι σου. Τι κάνεις, το τραγουδάς, τι... Ανάλογα, αν είναι καινούριο θα το αφήσω να το ακούσω. Αν είναι παλιό το αλλάζω. Έλα βρε. Την αλήθεια θες να σου πω. Το αλλάζει. Μα τα έχω ακούσει τόσο πολύ τα τραγούδια μου εγώ. Και γιατί εμείς δεν τα βαριόμαστε τα τραγούδια σου? Γιατί εσείς δεν τα έχετε ακούσει τόσο πολύ όσο εγώ. Εγώ τα τραγουδάω και κάθε μέρα. Δεν το ξεχνάς αυτό. Αυτό να μου πεις. Δεν μπορώ να τα ακούω. Εντάξει, δηλαδή, πολλοί ακούγονται παράξενο, αλλά έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω καταστάσεις και ζητούν τραγούδια και ζητούν πράγματα. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ποιο είναι το επόμενο? Τι θα ακούσουμε τώρα, το όπου πάμε. Είναι ένα καινούριο και αυτό τραγούδι. Το πήρε επίσης μια μπαλάντα του Γιάννη Κωνσταντινίδη και του Νίκου Μωραΐτη. Ο τίτλος του είναι «Όπου πας θα σε κοιτάζω». Θυμίζω ότι μιλάμε για αυτά τα τραγούδια που βρίσκονται στη νέα δουλειά του Γιάννη του Κότσιρα. Παρουσιάζει για πρώτη φορά, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, αυτά τα τραγούδια. Θα ακούσετε τώρα ακόμα ένα τραγούδι από εκεί. Και κοιτάξτε πώς ανοίγει ο δίσκος. Είναι φάση αυτή, έτσι. Είναι τύπου οικολογικό, ε? Δεν είναι τύπου οικολογικό, είναι μια οικολογική συσκευασία. Μια συσκευασία που διαφέρει παντελώς. Θέλαμε τέλος πάντων να δώσουμε έμφαση στο ότι εκτός από το περιεχόμενο, ναι, εν τέλει, ίσως πολλές φορές χρειάζεται να είναι όλο το πακέτο. Ναι. Εγώ αυτά τα
θα έκανα και κάρτες με αυτά. Ναι. Ε? Αυτή είναι η ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα, ότι κάθε τραγούδι είναι μια δική του ιστορία. Καταλάβατε τι λέω. Στο κοντρόλ δεν καταλαβαίνω τι λέω. Να τα βλέπουμε εδώ, στο χεράκι μου, για να τα καταλάβουμε. Να, ορίστε, όχι, ναι. Δείχνουν εκεί. Να, το χεράκι μου εδώ, να. Ναι. Είναι καρτούλες στις οποίες κάθε τραγούδι έχει μια εικονοποίηση, ας την πούμε, μια φωτογραφία. Και ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος τους. Κάθε τραγούδι είναι έχει μια δική του, μια δική του οντότητα, μια δική του μικρή ιστορία. Στο σώμα σε αγγίζω δεν πιάνεσαι, σαν σύννεφο στάζεις και χάνεσαι. Αχ, έρωτα, δεν παίζω πια, αχ, αγάπη. Ναι, έπεσε ένα τραγούδι τώρα εσύ. Ε? Το μην ταξιδεύεις είναι αυτό. Το μην ταξιδεύεις. Είναι άλλο αυτό, ναι. Πάμε τώρα εμείς να πούμε το όπου πας θα σε κοιτάζω. Κάτσε να το βρω. Τι θέλεις. Να το βρω, να το βρω. Είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι. Το κρατάς από το κάτω μέρος του χεριού σου. Εντάξει, βρε παιδιά. Ναι, να το. Όπου πας θα σε κοιτάζω. Όπως φεύγεις άνοιξέ μου στο τσεπάκι σου να μπω. Δεν θα σε καθυστερήσω, δεν θα σε στεναχωρώ. Μόνο που θα πηγαίνεις να έρχομαι δειλά κι εγώ. Να πατώ τα βήματα σου κι ό,τι ζεις εσύ να ζω. Κόσμο, αν δε ζεις κι εσύ μαζί. Όπου πας θα σε κοιτάζω, όπου φτάνεις θα με εκεί. Δεν μπορώ να ζω το κόσμο αν δε ζεις κι εσύ μαζί. Ο κόσμος μη μ' αφήσεις να χαθώ, που δεν έμαθα ποτέ μου πως να κάνω το σκληρό. Μια σκιά σου φώτισέ μου, στο κορμί σου μια ρογμή. Να τη ζω, να τη φυλάω μέχρι που να γιατρευτεί. Όπου πας θα σε κοιτάζω, όπου φτάνεις θα με εκεί. Δεν μπορώ να ζω το κόσμο εσείς κι εσύ μαζί. Όπου πας θα σε κοιτάζω, όπου φτάνεις θα με εκεί. Δεν μπορώ να ζω ο κόσμο. Μαζί. Δεν μπορώ να ζω τον κόσμο αν δεν ζεις κι εσύ μαζί.
Αυτό ήταν. Όπου από τα τραγούδια αυτά του νέου σου δίσκου, μας είπες πριν για το που ερμηνεύσεις και τα σ' άρεσε. Έχεις κάποιο που να ξεχωρίζεις και για κάποιο λόγο? Και να μου πεις για τα δύο τραγούδια που εσύ έγραψες, πώς έγινε. Κοίταξε, το κάθε ένα τραγούδι που μπήκε σε αυτό το δίσκο έχουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μου. Ναι, υπάρχουν τραγούδια που έχω ξεχωρίσει. Αυτό, ας πούμε, το έχω ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Είναι αυτό που είπα τώρα, το που πας να σε κοιτάζω. Είναι και το τραγούδι που άκουσα πρώτη φορά από το Γιάννη, ναι. Και που ουσιαστικά οδήγησε στο να γίνει αυτός ο καινούριος δίσκος. Ο οποίος σου πήρε και καιρό, Γιάννη, Ναι. Πόσο, δύο χρόνια? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια δουλειάς σκληρής, δηλαδή μέχρι να μπούμε στο στούντιο είχε περάσει ήδη 1,5 χρόνος. Για να είμαστε ακριβώς έτοιμοι και να είναι ακριβώς έτσι όπως τα θέλουμε όλοι. Γιατί δεν... Θέλω, ρε παιδί μου, οι δουλειές να είναι προσεγμένες. Θέλω όταν πάρει κάποιος ένα CD στα χέρια, το αποφασίσει, ειδικά τη σημερινή ημέρα που δεν πάει και κανείς στα δισκοπολία πια, αποφασίσει να πάει να αγοράσει ένα CD. Αλλά απλώς. Είναι ελάχιστη πια. Ψωνίζει λιγότερο και δυσκολότερα. Ακριβώς. Βγάζει τα χρήματα αυτό που θα κάνει, πάρει. Αυτό που θα πάρει να έχει λόγο. Δηλαδή να το πάρει, να το ακούσει ολόκληρο, να το ευχαριστηθεί. Τι μου λες, τι θα γίνει με εμφανίσεις? Λοιπόν, με εμφανίσεις. Ξεκινάω την Παρασκευή στο Άνοδος. Στο Άνοδο Stage. Με τον το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Με τον Κώστα Ντουρνά, ένα νεαρό τραγουδοποιό, το Δήμο Αναστασιάδη, και ετοιμάζουμε κάτι... Ποιο είναι το Θέμα Αναστασιάδη? Έλα μωρέ. Το Δήμο Αναστασιάδη. Το Δήμο. Ναι. Και ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Πολύ περίεργο. Σας λύσαμε και αυτή την απορία που παίρνετε και ρωτάτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Πάμε, ναι. Τι είναι? Ναι. Είσαι εκείνη που έψαχνα, που χρόνια λάχτα ρούσα στην αγκαλιά σου, θα θέλα για πάντοτε να ζούσα. Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ'είδες, πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοίταγμά σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα με στη φωτιά. Είμαστε μαζί. Παραδόθηκα
μάζεψα στα λόγια τα δικά σου. Έπεσα μες στη φωτιά. Με πλημμύρισαν διπλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μ' είδες, πως θα είμαστε μαζί. Παραδόθηκα στο κοιτάγμα σου, πίστεψα στα λόγια τα δικά σου, έπεσα μες στη φωτιά. Δεν ξέρεις πως μου αρέσει αυτό το τραγούδι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το ερμήνευσες με αυτόν τον τρόπο. Το ένιωσες ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι το Πέτρο του Κουρτουμπάκη. Είναι το Πέτρο του Κουρτουμπάκη. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Το έχει πει σε πρώτη εκτέλεση με Ελίνα Κανά. Ναι. Την έχω ακούσει τη Μελένα το τραγουδάει. Κι εγώ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Όχι, κάτσε, όχι. Λέω ευχαριστώ έτσι γιατί είμαι ευγενής άνθρωπος και θέλω να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά που είσαι εδώ σήμερα. Είναι και δική μας χαρά. Το λέω και το ξαναλέω γιατί και εγώ δεν έχω την τύχη να. Όχι την τύχη, και τη δυνατότητα και την τύχη να βγαίνω συχνά. Και όταν βγαίνω, είναι χαρά μου να είμαι εδώ και να είμαστε εδώ έτσι με την παρέα τα παιδιά. Τι. Πόση ώρα έχουμε, θέλουμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε, έχουμε. Κύριε Φασόη, σκηνοθέτη μου, τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Θέλετε να πάμε διαφημιστικό διαλυματάκι ή να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι? Ένα τραγούδι. Εντάξει, αφήστε να το απολαύσω. Μου λέτε διαφημιστικά. Λοιπόν. Έχουμε, ας πούμε, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε διάλειμμα? Άκου ένα μήνυμα. Έχουμε λίγη. Τι εννοεί, πόση ώρα? Γιατί το τραγούδι που έχουμε να πούμε είναι μεγάλο κάπως. Πόσο, 10 λεπτά? Όχι, 10 λεπτά. Δεν είναι 10 λεπτά. Πάμε να τα ακούσουμε. Και απλώς θέλω να σου πω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που ήρθε από την Αν Ντίκινσον. Λέει, μα ζητάει να σου μεταφέρουμε. Γιάννη, συνεχίζει να με εκπλήσεις με τις μοναδικές αποφάσεις του γοητευτική σου φωνή, με τον τρόπο που ερμηνεύεις τα τραγούδια σου και τον εξαιρετικό χαρακτήρα σου. Σε παρακαλώ, μη σταματήσεις ποτέ να τραγουδάς, επειδή ήταν μια μεγάλη απώλεια για όλους μας και ιδιαίτερα για εκείνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Μπορώ να το αφιερώσω, παρακαλώ πολύ, το τραγούδι αυτό? Ε, μπορώ να το αφιερώσω το τραγούδι αυτό, κύριε Κότσιρα? Ορίστε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Μπορώ να το αφιερώσω? Αφιέρωσε το, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να το αφιερώσω στους συνεργάτες μου. Στην ομάδα μου, στο control πάνω, που κάνει όλη αυτή την αφανή ηρωική δουλειά, κάθε μέρα δύο ώρες. Και επίσης θέλω να το αφιερώσω στον Αντώνη τον Ανδρικάκη. Το ναι. Φίλο μου, τον Αντώνη, που αυτός ξέρει γιατί. Ωραία, να το αφιερώσω κι εγώ κάπου. Να το αφιερώσω κι εγώ στο φίλο μου, τον Βασίλη τον Μακρυμίχαλο, με τον οποίο έχουμε γράψει μαζί αυτό το τραγούδι. Ε? Είναι η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή, ναι. Αλλά τους στίχους τους έχω γράψει εγώ μαζί με τον Βασίλη. Πρέπει να το αφιερώσω. Εντάξει. Μας βλέπει. Δώστε μου ένα λα, παρακαλώ. Ένα λα. Έτσι. Δώσε ένα λα, παιδιά, εδώ. Έλα και κόψε με στα δυο. Με μια ματιά μαχαίρι ματωμένο. Βάθια τα χέρια μου στις τσέπες του καημού. Χωρίς εσένα πια γυρίζω παγωμένος. Με τα σημάδια του αποχωρισμού. Έλα και κόψε με στα δυο.
και κόψε με στα δυο. Με μια μάτια μαχαίρι ματωμένο, δύο φορές να σ' αγαπώ και δυο ζωές για να σε περιμένω. Συνεχίζουμε εμείς. Και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, τα σύνορα μαζί μου να περνάς, τα όχι και τα πρέπει να ξεχνάς. Και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Πες μου τι σε φέρνει και με παρασέρνει άλλη λογική. Πες μου ποια αλήθεια μες στα παραμύθια γίνεται σιωπή. Αν μ' αγαπάς, μη νοιάζεσαι που πάω και που πας, μα κρύψε με στο βάθος της καρδιάς και κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, τα σύνορα μαζί μου να περνάς, τα όχι και τα πρέπει να ξεχνάς. Αν μ' αγαπάς. Μπράβο Γιάννη Κότσιρα. Περιδόμως που τι έχει γίνει εδώ. Έχει έρθει όλος ο νεαρό κόσμος, γυναικό κόσμος. Έχεις πάρα πολλούς. Τη ΣΕΡΤ εδώ έχουν. Για την ώρα ξέρεις, σήμερα τα γραφεία λιγάκι της ΣΕΡΤ υπολειτουργούν. Αυτή την ώρα. Μετά πάλι θα. Χαρά μας εμάς. Γιάννη μου, θα μιλήσουμε μετά για τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Θα μιλήσουμε για το αν θέλεις να γίνεις μπαμπάς. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε και για κάποιους σταθμούς στη ζωή σου. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε και τραγούδια ακόμα. Ου, είναι κάποιος που πήρε τηλέφωνο. Μια κυρία. Νέα σε ηλικία που έχει χάσει τον άντρα της. Επίσης μικρό σε ηλικία. Και λέει ότι ο Φύλακας Άγγελος ήταν το αγαπημένο του τραγούδι και σε παρακαλεί να το πεις. Άμα προλάβει να το πούμε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, πάμε. Γιάννης Κότσιρας εδώ. Έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα, το μήνα. Νέος δίσκος. Και πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα σου πω και το μήνυμα που τώρα, ένα λεπτό να έρθει. Ένα μήνυμα συγκεκριμένο το οποίο είναι καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, έχεις πει περισσότερα ναι ή περισσότερα όχι στη ζωή σου? Και τι ήταν πιο δύσκολο? Εντάξει, τώρα είναι ερώτηση λίγο. Τα όχι. Σαφώς τα όχι είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα. Τι αλλά είναι ερώτηση? Και τα περισσότερα. Λίγο, είναι, εννοώ ότι είναι λίγο, πώς να την πω, ρητορική. Με την έννοια ότι πάντα το να πεις όχι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πεις ναι. Γιατί ξέρεις μέσα σου ότι η αλήθεια πάντα ενοχλεί. Γι' αυτό λέω και πάντα τα περισσότερα είναι όχι, για να γλεντάω περισσότερο τα ναι μου, ας πούμε. Να πω κι εγώ να συμπληρώσω κάτι. Αυτός ο θείος μου στη Βουλγαρία, ναι. Επειδή έλαβα μήνυμα κι εγώ στο διάστημα, είναι ο θείος μου Βασίλης, όντως. Ο θείος μου Γιώργος, είναι άλλος ένας άλλος άλλος, είναι ο θείος μου Γιώργος, ο οποίος έχει πάει στη Βουλγαρία και θα επιστρέψει. Α, έχει πάει ταξίδι. Και μας βλέπει από εκεί. Είδες και μας βλέπει από εκεί. Μπράβο. Κάτα, είδες. Λοιπόν.
Και πω παιδιά, τι γίνεται, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αυτό που έδωσε και το όνομα στο δίσκο? Ναι, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι το έχω γράψει εγώ τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Μωραΐτης. Λοιπόν, μουσική... Και πάλι παιδί. Μουσική Γιάννης Κότσιρας. Μωραΐτης στίχους. Ο δίσκος λέγεται Και πάλι παιδί. Και ο Κότσιρας εδώ ξανανιωμένος. Ρωτάτε πότε θα αφήσει το μαλλί μακρύ. Μα ερωτήσεις είναι αυτές τώρα. Πάμε. Το εξαντλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. Μπράβο. Ήμασταν ακίνητα και αμίλητα αγάλματα. Ήμασταν αγέλαστα, χάνει όποιος γελά. Γέλασες και κέρδισα, κι έτσι μες στα χείλη σου έζησα. Γέλαγες και κέρδιζα, σε χάσα μετά. Κι αν μεγάλωσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσα, αν ερχόσουν μες στα δυο σου μάτια θάλασσα, θα γινόμουν και πάλι παιδί, και πάλι παιδί. Το χρόνο ασυγκίνητο, ήμασταν ανοιχτοί, χάσαμε κι οι δυο. Κι αν μεγάλωσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσαν, αν ερχόσουν και πάλι παιδί, και πάλι παιδί. Αν ερχόσουν μες στα δυο σου μάτια θάλασσα, θα γινόμουν και πάλι παιδί. Κι αν μεγάλωσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσα, αν ερχόσουν θα γινόμουν και πάλι παιδί, και πάλι παιδί, και πάλι παιδί. Και πάλι παιδί, ο Γιάννης Κότσιρας εδώ. Τα δικά σας μηνύματα πάρα πολλά. Ζητούν τραγούδια σου που τα έχουν αγαπήσει. Μια γυναικοπαρέα τηλεφώνησε από Καστοριά, λέει ότι σε έχουν δει παραπάνω από 75 φορές μέχρι τώρα. Έτσι ξέρω.
ποιες είναι. Ελπίζουμε να τον δούμε και φέτος. Αν το δω stage, κορίτσια. Ξέρουν ήδη, μην ανησυχείς. Α, ξέρουν. Το ελπίζουμε ήταν προφανώς να μπορέσουν να έρθουν από την Καστοριά. Ναι, ναι. Από Φραγκφούρτη, ο Γιάννης μας προσφέρει περισσότερα από όσα νομίζει. Μας κρατάει ζωντανούς. Από Οχάιο θέλουν να ευχαριστήσουν την εκπομπή και για το σημερινό πρόγραμμα και για όσα μας προσφέρετε κάθε μέρα προσωπικά την κυρία Τσουκαλά και τους συνεργάτες της. Σας ευχαριστούμε πολύ από Οχάιο. Του έλειψε από Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά μηνύματα. Θέλουν να πα. Από τυχερό Εύρου. Πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κότσιρα και τον αγαπούν πολύ. Τυχερό Εύρου. Στα κριτικά χωριά. Θυμάστε, εκεί, με τα κουνούπια. Είδαμε ένα υπέροχο μέρο στο τυχερό Εύρου. Είχαμε κάνει μια συναυλία πριν 2 χρόνια. Και είχε φοβερά κουνούπια. Φοβερά κουνούπια. Παρόλο που λέγεται αλλά... τυχερό, Τυχερό. Αλλά το φοβερό ήταν ότι είναι εκπληκτικό μέρο. Απίστευτο χωριό. Καταπληκτικό. Με ποτάμια, με πάρα πολύ ωραίο. Κάθε μέρα ανοίγει η ψυχή μας 4 με 6 από ήλιο και ιδιαίτερα σήμερα με τον Γιάννη Κότσιρα μας έχετε ευχαριστήσει πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμα. Από Θεσσαλία η Μαρία, από Λαύριο, ο Κωνσταντίνος Βαβανός λέει ότι όταν ο Κότσιρας ήταν πιτσιρικάς ακόμη είχε τραγουδήσει στο μαγαζί μου, λέει, το 87. Από Μεταμόρφωση, κυρία Αποστολή, θελοντική χειρισμού στον Κότσιρα, παχαλκιδική. Ένας τηλεθεατής αλβανικής καταγωγής είπε να μην σταματήσει ποτέ να τραγουδάει, είναι απίθανος. Και ένα μήνυμα που σας έλεγα πριν, σούπερ. Ακούστε τώρα. Δεν λέγαμε πριν για το φίλο τον κολλητό του Γιάννη που ψάχνει για δουλειά. Και είναι οδηγός. Ναι. Τηλεφώνησε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας των Φορτηγών Ελλάδος, ο κύριος Άκης Δερμάτης, προτείνει εργασία στο φίλο σου αν έχει δίπλωμα 5ης κατηγορίας. Θα το ρωτήσω. Εάν έχει, ναι, θα πάρει τηλέφωνο στο 40. Ωραία. Θα σου δώσω. Έγινε. Μην πάρει τηλέφωνο στο δουλειά. Ναι. Λοιπόν. Θα αρχίσει η εκπομπή να λέγεται αλλιώς, παιδιά, σιγά-σιγά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας. Μπορώ να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Ναι, και να μου πεις αν απαντάς, λέει, αν την ιστοσελίδα σου αυτός που... Λοιπόν, άκουνε. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ. Ναι, αν την επιμελείς την ιστοσελίδα σου. Την ιστοσελίδα μου, τη δικιά μου, το kotsiras.gr, την επιμελούμε. Την ενημερώνω και διαβάζω τα μηνύματα εγώ και την ενημερώνω όσον αφορά τα νέα. Το εικαστικό βέβαια το έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Απλώς όταν βρίσκομαι σε περίοδο προετοιμασιών ή καλοκαίρι που τρέχω όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Αυτό ρωτάει. Απαντάς, λέει, ποτέ στα fan mail σου. Ναι. Απαντάω όταν με ρωτάνε κάτι συγκεκριμένο κτλ. Αν μου γράψουν, ας πούμε, ότι απλώς μου κάνουν μια δήλωση ότι ξέρω εγώ, μας αρέσει αυτό, μας αρέσει εκείνο, τι να απαντήσω. Αν με ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένο, θα απαντήσω. Εντάξει. Η Κάθριν Καλούδη που έστειλε και το mail λέει πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας. Θα το πούμε μετά. Κάθριν, γιατί τώρα θα αλλάξουμε κλίμα και θα ακούσουμε ώρα τραγούδι. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι κι αλλιώς δεν θα απαντήσω. Πάμε να παίξουμε κάτι. Αλλά εγώ επειδή ξέρεις. Παλιότερο, έτσι να το θυμηθούμε. Να το θυμηθούμε, αφιερωμένο σε όλους. Ναι. Όλους. Όσοι αγαπάτε τον Γιάννη Κότσιρα. Μονάχα σιωπή να τι μας έμεινε, αφού είναι όλα πια χαμένα. Κι αυτό το γιατί που κάπου ξέμεινε πίσω απ' τα χείλια τα σφιγμένα. Κρίμα που είναι αργά και δεν προλάβαμε άλλη μια αγκαλιά και ένα συγγνώμη. Κρίμα που είναι αργά και καταλάβαμε μια μεγάλη αγάπη πως τελειώνει. Τίποτα δεν υπάρχει στο στόμα πια φωνή. Τίποτα να σου πω δεν υπάρχει. Σήμερα που ξανά γίνε χώμα το κορμί. Σήμερα που ψάχνω να βρω ακόμα το γιατί. Για λέξη να σου πω δεν βρίσκω τίποτα.
αφού το σ' αγαπώ. Το λέω ακόμα. Με χέρια ανοιχτά θα παραδώσουμε τα όνειρά μας τα κλεμμένα, κι αν θέλει η καρδιά να μετανιώσουμε. Στο στόμα πια φωνή, τίποτα να σου πω δεν υπάρχει. Σήμερα που ξανά γίνε χώμα το κορμί, σήμερα ψάχνω να βρω ακόμα το γιατί. Τίποτα στο στόμα μια φωνή, τίποτα να σου πω δεν υπάρχει. Σήμερα που ξανά γίνε χώμα το κορμί, σήμερα που ψάχνω να βρω ακόμα το γιατί. Ποια λέξη να σου πω, δεν βρίσκω τίποτα αφού το σ' αγαπώ. Το λέω ακόμα. Τέλεια, τέλεια. Το Control ζητάει τραγούδια. Οι άνθρωποι ζητούν τραγούδια. Καλά, θες κάτι, θέλεις ένα νερό, θέλεις... Θέλω να ξαναπούμε τους μουσικούς μου, πειράζει. Αμέ, εγώ θα τους πω τώρα, γιατί εσύ δεν τους θυμάσαι. Εγώ τους θυμάμαι. Α, μου σε πειράζω. Το ξέρω, ναι. Έλα, τους πούμε μαζί. Λοιπόν. Έλα, και μετά θα πάμε διευθυνσικό. Και μετά θα ακούσετε το τσιγάρο και μετά προλάβουμε το φυλακάκι. Λοιπόν, θα πάμε στο έτσι τώρα. Έτσι. Έτσι. Ναι. Πάμε λοιπόν. Γιατί πας... Λοιπόν. Βρε, ο Φασόης, ξέρεις, αγαπάει, αλλά τσαντίζεται κιόλας. Δεν τσαντίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να τσαντιστεί με αυτό. Ωραία. Ντίνος Γιωργούντζος. Ο κύριος Γιωργούντζος, ο οποίος είναι και επιμελήθηκε του... Των ενορχιστρώσεων. Μάλιστα. Στο, και εδώ που ακούτε, αλλά και στο μαγαζί που... στην στο άνοδο stage που θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Την Παρασκευή ξεκινάμε. Μάλιστα. Ηρακλής Ζάκας. Ηρακλής. Γεια σου, Ηρακλή. Πάλι. Να. Ειρήνη. Ειρήνη Ψυχράμη. Ψυχράμη. Γεια σου, Ειρήνη. Μιγγέν Σελμάνη, βιολί. Γεράσιμος Χιούρας, κιθάρες. Τώρα να γυρίσω ή από πού θα μας πάρεις, από εκεί. Λοιπόν, το παιδί με τα μακριά μαλλιά, ο Γρηγόρης Συντρίδης. Α, με τα φύση θα είναι μακριά. Όχι, και τώρα μακριά είναι, απλά δεν φαίνονται. Ναι, ναι. Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος στον Πάσο. Ναι. Και είναι οι τρεις μακριμάλιδες, έχουν πέσει όλοι μαζί. Ναι. Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, ηλεκτρική κιθάρα. Ωραία. Γιάννης Κότσιρας. Θα ακολουθήσει ένα μικρό ρυθμιστικό. Μετά θα ακούσουμε το τσιγάρο. Και θα χαιρετήσουμε. Τέλεια. Όχι, και φίλε Κάγκελο, δεν είπαμε να προλάβουμε. Άμα προλάβουμε, πάμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και δουλειές. Πάμε. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα στους μουσικούς του Γιάννη, τα μηνύματα στο κινητό του Γιάννη. Και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο έχει σχεδόν μπλοκάρει από τα μηνύματα που θέλω να σε στείλει ο κόσμος που σε αγαπάει, σε παρακολουθεί, σου εύχεται καλή επιτυχία στη νέα σου δουλειά, καλή επιτυχία στις εμφανίσεις σου στο κέντρο Άνοδο Stage. Και ζητούν πάρα πολύ να πας σε όλη την Ελλάδα. Ζητούν από πόλεις, η Θεσσαλονίκη. Τον αγαπάμε. Πότε θα έρθει, τον περιμένουμε. Θεσσαλονίκη θα ανεβείς. Να πω κάποια πράγματα για το σχήμα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε και Θεσσαλονίκη και θα προσπαθήσουμε όσο αυτό γίνεται. Να πάμε και σε άλλες πόλεις. Το λέω ότι θα προσπαθήσουμε γιατί κάναμε μια πολύ ειδική κατάσταση στην άνοδο φέτος. Και οφείλω να το λέω αυτό γιατί αξίζουν συγχαρητήρια και στους μουσικούς και στους συναδέλφους μου. Να. Και στους επιχειρηματίες και σε όλους αυτούς που θα και δουλέψουν. Ποιες μέρες θα εμφανίζεσαι?
είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή θα δουλεύουμε νωρίτερα, δηλαδή θα ξεκινάμε γύρω σε 9.30. Αλλά αυτό που θέλω να πω, γιατί αξίζει συγχαρητήρια σε όλους, είναι γιατί όλοι είπαμε ένα μεγάλο, τέλος πάντων, μια απόφαση του να μην να ρίξουμε, αν θέλεις, λίγο, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε το εισιτήριο. Και θα μπορεί οποιοδήποτε να έρχεται στην άνοδο με 10 ευρώ να δει όλο το πρόγραμμα, να πιει την πύρα του, να πιει τον αναψυκτικό του, με να πιει το χυμό του. Ουσιαστικά με, όχι με ποτό, αλλά με την πύρα, με τα soft drinks που λέμε, ας πούμε.